Κύριε Μελιγκόνη, θα επικεντρωθούμε στη συζήτησή μας ασφαλώς στο μεγάλο πρόβλημα των αγροτών, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι 4 χρόνια διακυβέρνησης χώρας από τη Νέα Δημοκρατία δυστυχώς διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα έχουμε τους αγρότες. Χθες είχαμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, σας θυμίζω, βγήκαν στους δρόμους με το πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο που έγινε νόμος του κράτους. Οι δικηγόροι ακόμη συνεχίζουν την αποχή από τις παραστάσεις. Στις 28 Φεβρουαρίου έχουμε τη μεγάλη απεργία της ΑΔΕΔΗ. Για τον Απρίλιο έχει προγραμματιστεί η μεγάλη απεργία της ΓΕΣΕ, των μισθωτών. Με σημερινά στοιχεία. Δεν βιάζεται. Πρώτη φορά θυμάμαι εγώ να προγραμματίζει 50 μέρες μετά απεργία ΓΕΣΕ, αλλά οκ. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Κασελάκη, του Προεδρείου της ΓΕΣΕ, μετά από πολλά χρόνια, γιατί νομίζω ότι πρέπει το Συνδικάτο να είναι συνομιλητή σε ένα αριστερό προοδευτικό κόμμα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μπροστά μας κοινούς αγώνες και νομίζω εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Έγινε μια ειλικρινή συζήτηση. Και λέμε ότι αυτή τη στιγμή, αν δείτε και τα σημερινά στοιχεία της Εργάνη, το 31% των μισθωτών έχει μισθούς κάτω από 800 ευρώ. Και το 47,5% είναι νέες μορφές απασχόλησης, κυρίως ευέλικτης απασχόλησης. Ναι. Καταλαβαίνετε, αν συνδυαστεί αυτό με την ακρίβεια, η οποία για τη χώρα μας θα έλεγα ότι είναι μια εσχροκέρδεια και ένας πληθωρισμός απληστείας που άφησε η κυβέρνηση 2 χρόνια να γιγαντωθεί. Θα θυμάστε, επιμέναμε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πρέπει να υπάρχουν εκεί έλεγχοι της αγοράς, γιατί πολλές φορές η αγορά δεν αυτορυθμίζεται. Και έρχονται οι επιτίδη, παρεμβαίνουν και εσχροκερδούν. Αυτό συνέβη στη χώρα. Έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια για να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν είναι μόνο ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Υπάρχει πρόβλημα στη χώρα και δεν θα γίνει τάχα η χώρα μπανανία. Τι έκανε? Νομίζω ότι επέμεινε για μια ακόμη φορά στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, στην επικοινωνία. Επέβαλε 2 πρόστιμα σε κάποιες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Μην τον αδικείτε παραπάνω. Να δούμε αν θα εισπραχτούν. Ξέρετε, ακόμη δεν έχουμε εισπράξει και αυτά που έχουμε νομοθετήσει. Και το λέω για τα έσοδα της χώρας, γιατί είπε ο κύριος Παπαδημητρίου για το πλεώνασμα. Και εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι πρέπει να υπάρχει πλεώνασμα. Και άλλωστε τα συμφωνημένα πρέπει να ανατηρούνται. Αλλά εδώ υπάρχουν περιθώρια και δημοσιονομικός χώρος, αλλά υπάρχουν και έσοδα που πρέπει να τα δούμε και να εισπραχτούν. Από τα δηληστήρια δεν έχουμε εισπράξει ακόμη. Τους φόρους που τους επιβάλαμε, σε αυτό το υπερκέρδος που είχαν, από τους παρόχους ενέργειας επίσης. Ήρθε στις τράπεζες ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ είχαν κέρδη από εναρμονισμένες κακές πρακτικές γύρω από τις προμήθειες, γύρω στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, και συμφώνησαν να τους επιβληθεί ένα πρόστιμο 42 εκατομμύρια ευρώ. Και έρχομαι λοιπόν να απαντήσω σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί αυτές τις μέρες και την επικαιρότητα και νομίζω τον κόσμο της Υπαίθρου, της περιφέρειας, που πρέπει να στηριχτεί. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήμασταν εχθές και κάναμε το συνέδριό μας στη Δυτική Μακεδονία. Μια πλέον εγκατελειμμένη περιφέρεια. Κατατάσσεται 5η από το τέλος από πλευράς φτώχειας στις 255 περιφέρειες της χώρας. Και γιατί έγινε αυτό? Της Ευρώπης, με συγχωρείτε. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί είχαμε μια βίαιη απόφαση απολιγνητοποίησης, ενώ είχαμε πει ότι το 2028 θα έχουμε την απολιγνητοποίηση, στα διακά δηλαδή της χώρας. Από το βήμα του ΕΕ ο κύριος Μητσοτάκης ξαφνικά εξήγηλε το κλείσιμο του Λιγνίτη. Και ξέρετε, και επενδύσεις που έγιναν πρόσφατα, η Πτολεμαϊδα 5, η μονάδα, έχουμε μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων περίπου ευρώ. Ο Άγιος Δημήτριος το ίδιο. Μεγάλες επενδύσεις του κράτους, ξαφνικά φαίνεται να υπάρχει μια αλλαγή πολιτική σε αυτό το θέμα, να πηγαίνουμε προς το φυσικό αέριο και να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα εκεί στην Ήπεδρο και σε αυτή την περιοχή, με χαμένες 6.000 θέσεις εργασίας τώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, το άλλο Σάββατο έχουμε το μεγάλο θέμα των αγροτών να συζητήσουμε στη Θεσσαλία. Πράγματι, κύριε Παπαδημήτριο, υπάρχουν προβλήματα. Ακόμη και αυτά που έχουν εξαγγελθεί τα μέτρα, αυτή τη στιγμή δεν έχουν εφαρμοστεί. Δηλαδή, υπάρχουν καταγγελίες από νοικοκυριά ότι δεν έχουν πάρει ακόμη και τις 5.000 ευρώ που έταξε η κυβέρνηση, τις 10.000 ανάλογα. Τα
το τι θα έπρεπε να αποκαταστήσει από το μεγάλο μέρος των ζημιών. Γιατί και με 5 και με 10 χιλιάδες δεν λύνεται το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ο κάμπος της Θεσσαλίας δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό και θα πρέπει να υπάρχει ένα σοβαρό μακρόπνοο σχέδιο, αλλά πρέπει να υπάρχουν και βραχυχρόνια μέτρα στήριξης αυτού του πληθυσμού. Και κλείνω, ασφαλώς με το μεγάλο πρόβλημα των αγροτών. Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος αυτή τη στιγμή. Είναι ένας αγώνας γιατί πέρα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη, φάνηκε ότι ο αγροτικός κόσμος εγκαταλείφθηκε τα τελευταία χρόνια. Τα καλλιεργητικά κόστη έχουν φτάσει στα ύψη από πλευράς εφοδίων. Η ενέργεια κυρίως, τα καύσιμα, είναι αυτά που δεν επιτρέπουν πλέον στους αγρότες όχι να δουν μια προοπτική βιωσιμότητας της δραστηριότητάς τους, αλλά να διαβιώσουν οι ίδιοι σήμερα. Συνεπώς, πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στα μέτρα και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέσα από τον πρόεδρό του και τις εξαγγελίες που έκανε στέκεται σε 8 προτάσεις που αφορούν τη φορολόγηση κυρίως του πετρελαίου. Μην τις πείτε όλες, να προλάβω να σας απαντήσω. Όχι, δεν θα τις πω όλες, θα έχουμε χρόνο να πούμε, αλλά παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό και στον αγροτικό κόσμο 8 προτάσεις ξεκάθαρες. Δεν υπάρχει αμφιβολία, έχουμε κάνει και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί ο κύριος Παπαδημητρίου θα πει. Ήσασταν κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε κάνει την όποια αυτοκριτική μας. Αλλά δεν το θυμόμαστε πλέον. Ακριβώς και μέσα στο δημοσιονομικό χώρο που είχαμε, κύριε Παπαδημητρίου, σας θυμίζω ότι και το αφορολόγητο και για το εισόδημα και για τις επιδοτήσεις και για τις αποζημιώσεις θεσπίσαμε και το ακατάσχετο στους λογαριασμούς για τις επιδοτήσεις των αγροτών και το πρόγραμμα Άρτεμις για τους κτηνοτρόφους σε σχέση με τις ελληνοποιήσεις του γάλατος και αγρότες και κτηνοτρόφοι μπήκανε στα προγράμματα De Minimis και χρηματοδοτηθήκανε. Γίνανε παρεμβάσεις στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου που υπήρχε τότε. Σήμερα χρειάζεται να στηρίξουμε με φορολογικά μέτρα κυρίως ακούφισης στους αγρότες και ασφαλώς ο ΕΛΓΑ να σταθεί δίπλα τους γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία. Η κλιματική κρίση ήρθε για να μείνει. Και εκεί μένουν απροστάτευτοι οι αγρότες μας. Αν θέλετε να φροντίσει να την κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Μελιγκόνη, θα πρέπει η Ελλάδα να ξαναδεί τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό στα πλαίσια της ΚΑΠ. Αυτό που κατέθεσε το 2021 και δυστυχώς είχε 240 εκατομμύρια λιγότερα για τη βασική ενίσχυση. Πρέπει να το δούμε. Είναι χρήματα που τα έχουν ανάγκη οι αγρότες μας και ασφαλώς, είπα, σε επίπεδο φορολόγησης πετρελαίου, ΦΠΑ, σε πλαφόν στην τιμή της ενέργειας. Πρέπει να τα δούμε για τους αγρότες. Η διαφορά μας στο πετρέλαιο είναι ότι εμείς λέμε θα σας γυρίσουμε τον ελληνικό φόρο, εσείς λέτε μην τον βάλεις καν. Ξέρετε ότι όταν δεν τον βάζαμε, ξέρετε ότι υπήρχε λαθρέο πετρέλαιο. Πάντως, αφήστε στους αχρίους και τους μαφιόζους το λαθρέο ή στους αγρότες μας. Πάντως, το πρόβλημα που έχει με την ενέργεια ο αγρότης, ο Έλληνας αγρότης, σήμερα καλλιεργητής είναι μεγάλος. Την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Παπαδημητρίου, στην Αργολίδα, κόπηκε το ρεύμα στο κεντρικό αντλιοστάσιο του Αναβάλου, του γνωστού έργου του αρδευτικού που αρδεύει όλο τον κάμπο. Κόπηκε και με ασφαλιστικά μέτρα, με προσωρινή διαταγή σήμερα λειτουργεί η άρδευση στον νομό Αργολίδα. Πρέπει, όχι, γιατί η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα καλύψει την επιδότηση στους παρόχους το Μάρτιο 2022, Δεκέμβρη 2023 και τελικά για μια ακόμη φορά εξαπάτησε και τους αγρότες. Άφησε απλήρωτους τους λογαριασμούς. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό. Τα χρέη από τέτοιες δουλειές πόσο πίσω πάνε. Λοιπόν, δεν σας μιλάω για τα χρέη, μιλάω για το χρέος το πρόσθετο που είχε να κάνει με τη συμφωνία που έκανε με τους αγρότες. Η κυβέρνηση ότι θα επιδοτήσει τους πάροχους για την περίοδο που είχαν ανατιμηθεί. Εντάξει. Καταλαβαίνετε η τιμή του ρεύματος και της ενέργειας και στο ρεύμα το αγροτικό. Να συμφωνήσουμε οι αγρότες να συζητήσουν, δεν θα λυθούν τα θέματα. Και για το περασμένο του χρόνου να συμφωνήσουμε τις εκπομπές. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα της ζωής. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδημητρίου από τη Νέα Δημοκρατία, να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Γαβρίλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.